Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και σήμερα μαζί σε μια εκπομπή θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι μέσα στην ψυχή και την καρδιά όλου του κόσμου. Θα μιλήσουμε για την αγάπη. Ο Ιωάννης λέει ο Θεός αγάπη εστί. Τι μεγαλύτερο και πλουσιότερο από αυτό το πράγμα που διαθέτει κάθε ψυχή και κάθε άνθρωπος. Η αγάπη είναι ο νόμος της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι που να ξεπερνάει την αγάπη σε αυτόν τον κόσμο. Και αν πει κάποιος ότι δεν την καταλαβαίνει, θα του πούμε ότι γεννήθηκες με στην αγάπη της μάνας σου, ένιωσε την αγάπη της οικογένειάς σου κατά έναν τρόπο, λίγο ως πολύ όλοι, και θα πρέπει να συνεχίσεις με την αγάπη να ζεις. Γιατί αν χάσεις την αγάπη, έχεις χάσει το Θεό. Η αγάπη λοιπόν είναι ένα κυρίαρχο συνέστημα. Το κυρίαρχο, το υπαριθμόν ένα κυρίαρχο συνέστημα πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μα. Και ο κύριο δύο μεγάλε εντολέ έδωσε που σκεπάζουν όλε τι άλλε, και αυτέ και οι μικρέ πρέπει να τελούνται δηλαδή, το μη μου κλέψει, σου φωνεύσει κλπ. Αλλά είπε, δύο μεγάλε εντολέ σα αφήνω λέει. Να αγαπάτε το Θεό με όλη την ψυχή σας, με όλη την καρδιά σας, με όλο το συνέστημά σας, με όλο το νου σας, με όλο το είναι σας και να αγαπάτε και τον πλησίον σας όπως τον εαυτό σας. Αυτό είναι το ταβάνι. Δεν υπάρχει ανώτερο από αυτό. Μπορεί να μην μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί, να αγαπήσουμε το Θεό μου όλη μας την ψυχή και να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό μας αλλά πρέπει να πλησιάσουμε προς τα εκεί. Οι αθλητές βάζουν ένα πύχη κάπου και προσπαθούν να τον υπερκεράσουν. Ε, και αυτή η ζωή έχει αυτό τον πύχη. Το νόμο της αγάπης. Να υπερκεράσουμε αυτό το νόμο της αγάπης. Να γίνουμε αγαπητοί και στο Θεό και στους ανθρώπους και σε όλους. Η αγάπη, οπωσδήποτε ανάμεσα στα άλλα μυστήρια, τα μεγάλα και τα μικρά, στέκεται αγαπητοί φίλοι και ο άνθρωπος. Μυστήριο είναι ο άνθρωπος. Τα πρώτα και μεγάλα μυστήρια είναι ο Θεός και κατόπιν ένα δεύτερο μυστήριο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι μεγάλοι κατά τη διάνοια προσπάθησαν να ερμηνεύσουν αυτό και βασάνισαν τις διάνοιές τους να ερμηνεύσουν σωστά τι είναι ο άνθρωπος, αυτός ο άγνωστος. Φυσικά ο Πάνσοφος Θεός και ο Θεός γνωρίζει τα πάντα για τον άνθρωπο και πρωτού γεννηθεί ακόμη. Και κατά τη διάρκεια της ζωής του και της επίγειας και της ουράνιας, της μεταθάνωτων ζωής, τι θα κάνει κάθε άνθρωπος που θα βρεθεί, τι θα κάνει, που θα βρίσκεται. Αυτά ο Θεός τα ξέρει. Εμείς μπορεί να μην τα ξέρουμε, ο Θεός τα ξέρει όμως. Και έτσι λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Τι γίνεται, συγγνώμη, με το θέμα αυτό του μυστηρίου του ανθρώπου, που είναι και μυστήριο μέγα και ένιγμα μέγα όλης της ανθρωπότητας. Μέσα στα πολλά άλλα θαυμάσια που μα χάρισε ο Θεό, κορυφαίο χάρισμα είναι η αγάπη. Θα λέγαμε πω η αγάπη είναι ο πρωταρχικό νόμο τη ζωή. Και όπω περιφραστικά το λέει ο Άγιο Απόστολο Ιωάννη, ο Θεό αγάπη εστί. Θα λέγαμε πω η αγάπη είναι ένα ψυχικό φαινόμενο που συμμετέχει ο νου ή η καρδιά. Και πω αυτή κατά κύριο λόγο συντελεί στη διατήρηση τη ζωή, αφού μέσω τη αγάπη γεννιέται ο άνθρωπο. Όταν δύο άνθρωποι αγαπιόνται και ενώνονται, γεννάνε έναν άνθρωπο. Μέσω της αγάπης συνεχίζεται και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Μέσω της αγάπης. Είναι ευτυχείς και ευλογημένοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό μέσα στη ζωή τους. Δηλαδή όλη τη ύπαρξη είναι αυτό. Αυτοί μεταδίδουν αγάπη και στο περιβάλλον τους, αδιακρίτως σε ποιον άνθρωπο απευθύνονται και πόσο άχρωμη και άχαρη είναι η ζωή του ανθρώπου, αγαπητοί φίλοι, όταν δεν υπάρχει αυτό που λέγεται αγάπη. Πόσο άχαρη είναι η ζωή του ανθρώπου. Όταν ένα άνθρωπο κατέχεται από άρρωστο εγωισμό, υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία και για αυτόν και για το περιβάλλον του. Η δύναμη και η καθαρότητα της αγάπης μας αποκαλύπτει την αθανασία της ψυχής και την νίκη κατά του θανάτου. Η αγάπη διώχνει το φόβο γιατί δεν προσκολάται στην ατομικότητα αλλά γίνεται πληθυντική και πλέργια. Απλώνεται παντού νικώντα τη φυλαυτία, τον εγωισμό και τη φυλακή των αισθήσεων και την προσκόλληση στον εγωισμό και το σώμα. Γιατί η αγάπη δεν ζητάει τα δικά τη, αλλά περισσότερο των άλλων. Η αγάπη είναι θυσία του εαυτού μα προ του άλλου. Και είναι απελευθερωμένη από όλα. Ο πιο ελεύθερο άνθρωπο είναι αυτό που αγαπάει. Αγάπα λέει κάποιο άγιο και κάνει μετά ό,τι θέλει. Δεν σε παραξηγεί κανεί, ό,τι και αν του πει, αν ξέρει ότι τον αγαπά. Όπω δεν παραξηγεί τη μάνα σου, όταν σου λέει «Παι, παιδί μου, αλλά εδώ αυτό και εκείνο και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε. Δεν την παραξηγεί, συμμορφώνεσαι γιατί ξέρει ότι σε αγαπάει. Είναι η μάνα σου, είναι η αγάπη η ίδια εκείνη την ώρα. Θα έλεγε για τι νέε κοπέλε, ότι έχουν μια δύναμη τόσο μεγάλη. Έχουν τη δύναμη να φέρουν ανθρώπους στη ζωή. Για σκεφτείτε το, το αυτό. Μια νέα κοπέλα μετά τα 16, 17, 20 χρόνια της μπορεί να κοιοφορήσει και να φέρει έναν άνθρωπο σαν και σένα και εμένα στη ζωή αγαπητέ φίλε. Έτσι είμαστε γεννιούμενοι όλοι από γυναίκες. Και πόσο ωραία είναι η ζωή μια γυναίκα που γεννάει και γίνεται μανούλα. Πώ η αγάπη νιώθει για το παιδί τη, και αυτή η αγάπη την απελευθερώνει. Γιατί η αγάπη είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή, όπω είπαμε και προηγουμένω. Οι μεγάλοι Έλληνε φιλόσοφοι δεν είχαν καλά εννοήσει την έννοια τη αγάπη, και να σα πω γιατί. Διότι επικρατούσε τότε η άποψη πω μόνο οι σοφοί και μορφωμένοι μπορούσαν να πλησιάσουν το Θεό. Έκαναν όχι λάθο, αλλά δεν είχαν πέσει στο κέντρο. Όταν ήρθε ο Χριστός είπε μπαίνει στον παράδεισο ο και ο ληστείς. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν έμαθε τη γραμματική ότι το ένα και ένα κάνουν δύο. Και αυτός μπαίνει. Δεν μπαίνει μόνο ο σοφός, ο Πλάτων και αυτό το είχε πει μου φαίνεται ένας άλλος σοφός που δεν θυμηθώ γιατί μου παίζει παιχνίδια λίγα η μνήμη. Ένας αρχαίος Έλληνας μεγάλος και σωθός, είπα ότι αν δεν ξέρεις αστρονομία, μαθηματικά, γεωμετρία, αν δεν ξέρεις ψυχολογία, φιλοσοφία, δεν πλησιάζει λέει το Θεό αν δεν τα ξέρεις αυτά. Και αυτά χρειάζονται. Και αυτά τα έχει δώσει ο Θεός. Και την επιστήμη έχει δώσει ο Θεός και ο Ιπποκράτης. Ήταν άνθρωπος του Θεού ήξερε ότι αυτά που κρατάει στα χέρια του είναι δώρα του Θεού. Και το είπε πολλές φορές. Ότι εγώ τη σοφία, αυτή την ιατρική σοφία, την οφείλω στους θεούς. Τότε βέβαια λέγανε για πολλούς θεούς ή εντάξει. Είχαν πιάσει και την έννοια του ενός θεού, μην νομίζετε. Και μονοθεϊστές ήταν οι μεγάλοι φιλόσοφοι, όχι πολυθεϊστές. Έτσι λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνε φιλόσοφοι δεν είχαν καταλάβει και νοήσει ότι επικρατούσε η άποψη ότι η σοφή είναι μορφωμένη, μπορούσε να πλησιάσει αυτό. Και ο να όμω που οι τρει σύγχρονοι είναι Άγιοι, Παίσιο Πορφύριο και ο Ιάκοβο, ο Άγιο Ιάκοβο, ο Άγιο Πορφύριο και Άγιος Άγιο ήταν ο λιγογράμματοι και οι τρει. Τι μα έδειξε ο Θεό εδώ. Πάτε για διδακτορικό. Καλά κάνετε. Μαζεύετε πτυχία και τα κολλάτε στον τοίχο σα. Μαζεύετε γνώσει. Πηγαίνετε σε πανεπιστήμια. Καλά κάνετε. Μην νομίζετε όμω ότι αυτό είναι το παν. Και ότι ένα αγράμματο δεν μπορεί να σα υπεσκελίσει στη βασιλεία του Θεού. Γιατί εδώ τρει αγράμματοι μα βάλαν τα γυαλιά. <σκυμ> 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 σε εμά που υποτίθεται ότι βγάλαμε ένα σχολείο, μια νοτάτη σχολή, μια μεσαία σχολή. Και το απέδειξαν αυτό με την αγάπη τους προς τους και με τα προσόντα που του έδωσε ο Θεό για να λειτουργήσουν ανάμεσα στου ανθρώπου, του έδωσε προορωτικό χάρισμα. Του έδωσε το χάρισμα να καταλαβαίνουν ποιο είσαι εσύ που είσαι απέναντί του. Πράγματα που εμεί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Αυτοί διάβαζαν την καρδιά του ανθρώπου όταν πήγαινε κοντά, ήξεραν ποιο είναι και τι κάνει αυτό ο άνθρωπο. Δεν είναι περίεργο, δεν είναι μυστήριο, δεν είναι θεϊκό πράγμα αυτό μέσω τη αγάπη. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει πόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη της, αγάπη, που χάρισε ο Θεός σε αυτούς που μεγαλούργησαν. Ακόμα κι αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, τις γλώσσες, αν δεν έχω αγάπη είμαι χαλκός, αλλά αλλάζον. Ένα, ένα όργανο δηλαδή αυτά που χτυπάνε τις κλακέτες. Ένα όργανο που χτυπάς και βουίζει, ένα όργανο άψυχο, Μόνο που κάνει θόρυβο και δεν λέει τίποτα. Και τι σε αυσοφελεί αυτό, δεν σε αυτοφελεί σε τίποτα λέει. Ακόμη κι αν μπορώ να προφητεύω και να μιλάω με φράδια και να έχω όλη τη γνώση του κόσμου και όλων των πραγμάτων και των επιστημών, άμα δεν έχω αγάπη μέσα στην καρδιά μου, δεν είμαι τίποτα. Μηδενίζονται. Η αγάπη είναι η μονάδα που μπαίνει μπροστά στα μηδενικά και τα κάνει συγγνώμη, τα κάνει αριθμού με κύρο. Όταν φύγει η μονάδα από το 1000, τι γίνεται, τρία μηδενικά. Και από το ένα εκατομμύριο, όταν φύγει η μονάδα, πάλι έξι μηδενικά θα βγει. Η αγάπη λέει, δεν κάνει διαφήμιση του αυτού τη. Ελεεί στου φτωχού. Κι αν κάνω και ελεημοσύνη, δίχω αγάπη, Πάλι δεν είναι τίποτα, μου λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη δεν έχει αλαζονία μέσα της, δεν ζηλεύει τους άλλους, δεν υπερηφανεύεται, αφού δεν αισθάνεται τον εαυτό της μεγαλύτερο από τον άλλον, αλλά μικρότερο. Ούτε κριτικάρει με άχαρο τρόπο ή άσχημο τρόπο τους άλλους. Δεν έχει ίση υπερηφάνεια να πει «Εγώ είμαι, τι λέτε εσείς ρε, εγώ είμαι εδώ». Τι είσαι, και ο τρόπο που το λέει κανεί αυτό δείχνει ότι είναι κύμβαλο, αλλά αλλάζουν. Δεν προβάλλει τον εαυτό τη, δεν κριτικάρει μασιού τρόπο του άλλου, δεν έχει ίση, δεν κάνει πράγματα γελία και άσχημα, δεν ασχημονεί, αλλά ευεργητικά πράγματα για τον πλησίον και το σύνολο των ανθρώπων. Η αγάπη δεν κοιτάζει το συμφέρον τη, ούτε θυμώνει αν την προσβάλλουν. Ξεπερνάει το θυμό με ένα χαμόγελο η αγάπη μακροθυμή. Δεν πειράζει, σου λέει. Δεν Μα σου έκανε αυτό, σε πρόσβαλε, σου έχασε, να έχασε τα λεφτά. Δεν πειράζει. Η αγάπη συγχωρεί. Η αγάπη δεν κοιτάζει το συμφέρον τη, δεν θυμώνει. Ξεπερνάει το θυμό και την οργή των άλλων με πραότητα. Ούτε λογαριάζει κάτι που έπαθε κακό. Η αγάπη χαίρεται όταν βλέπει την πρόοδο των άλλων ανθρώπων προσπαθεί να βοηθήσει τις ελλείψεις των άλλων, συγχωρεί τις παρεκτροπές των άλλων. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ο άλλος παρεκτρέπεται. Και εσύ, επειδή έχει αγάπη μέσα σου, το δείχνεις με τη συγχώρηση. Άφες αυτής, που γαρίδασε τι είπε στο Σταυρό. Όταν ήταν τα χέρια του καρφωμένα πάνω στο Σταυρό, το είπε αυτό. Για σκεφτείτε, λίγο να το βάλετε έτσι στο νου. Πάτερ άφες αυτή τη γαρίδα στη Δεν ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Μην του υπολογίσει αυτή τη μεγάλη αμαρτία που κάνουν. Με σταυρώνουν εμένα που ήρθα να σώσω την ανθρωπότητα. Είπαμε λοιπόν η αγάπη ξεπερνάει το θυμό και την οργή των άλλων πραότητα και δεν λογαριάζει κάτι που έπαθε κακό. Η αγάπη χαίρεται να βλέπει την πρόοδο των άλλων, προσπαθεί να βοηθήσει τι ελλείψει των άλλων. Συγχωρεί τι παρεκτροπέ των άλλων, διαφορεί τι προσβολέ των κακόβουλων ανθρώπων. Δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Συγχωρεί του πάντε αδιακρίτω. Και του καλού και του κακού. Η αγάπη δεν βλέπει κακία. Είναι έτσι η φτιάξη τη αγάπη που να μην βλέπει το κακό, να μην το αντιλαμβάνεται, να μην το, να μην το θίγει, να μην το προσβάλλει, να μην το ελέγχει. Βέβαια υπάρχει αγάπη που πρέπει να ελέγξει το καλό. Γιατί μια αδιάκριτη αγάπη μπορεί να καταστρέψει ένα παιδί, μια μάνα. <suck> <suck> <coughs> Συγγνώμη. <laughs> μια μάνα που δεν ξέρει πώ θα παιδαγωγεί στο παιδί, μπορεί να το καταστρέψει. Έγραφε κάποιο κάπου, ο μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών, έμπορο ναρκωτικών, είναι ο πατέρα ο οποίο δεν συμβουλεύει το παιδί του. Δεν κάθεται μαζί του να το συμβουλέψει, να το ερμηνεύσει να το όρμηνεύσει. Να του πει δηλαδή, τι είναι το καλό και το κακό, τι πρέπει να κάνει στη ζωή του κλπ. Αυτό είναι ο μεγαλύτερο έμπορο ναρκωτικών, λέει. Δεν έχει κάποιο δίκιο. Όταν αφήνεις το παιδί σου έτσι, ασυμβούλευτο, απεριποίητο, όταν δεν φροντίζει για την ψυχή του παιδιού σου, μόνο γάλα και κρέα χρειάζεται το παιδί. Μόνο φροντίδα για, τρο... για τρόφιμα χρειάζεται. Λάθος είναι αυτό. Χρειάζεται και αυτή τη φροντίδα, αλλά περισσότερο χρειάζεται τη φροντίδα τη ψυχή. Δεν κάνει έναν άνθρωπο καλό που να είναι και αυτό ευτυχισμένο και δίπλα του ευτυχισμένοι. Και αυτό γίνεται όταν το διδάξει το λόγο τη αγάπη και του δείξει με το παράδειγμα με τη δικιά σου αγάπη προ του άλλου ανθρώπου, τότε παίρνει το παιδί αυτό που πρέπει να πάρει σαν μάθημα. Το μάθημα γίνεται και ακουστικά, αλλά και πρακτικά. Και περισσότερο στο παιδί γίνεται πρακτικά. Το παιδί σε παρατηρεί και δεν ξέρει πόσο σε παρατηρεί το παιδί. Εμεί δεν έχουμε αυτή την παρατηρητικότητα. Την έχουμε μάλλον λίγο χαμένη. Το παιδί τα βλέπει όλα. Στι παραμικρέ κινήσει, τα πάντα. Και από εκεί βγάζει συμπέρασμα. Ό,τι και να του λε. Άμα δει κάτι, σου λέει: Μπαμπά, δεν το λέω. Έλεγε κάποιο στο παιδί του: Να μην λε ποτέ ψέματα, παιδί μου. Καλά, μπαμπά, δεν θα λέω ψέματα. Χτυπάει το τηλέφωνο μια μέρα και λέει ο μπαμπά όταν σηκώνει το, τηλε... Α, σηκώνει το, παιδί, το, το, το τηλέφωνο και λέει είναι ο κύριος Γιάννη ε, Γιάννης, μπαμπά. Και λέει ο μπαμπάς, σε άκουσε, λέει όχι. Ε, λέει πες το ότι δεν είμαι εδώ. Τι διδαχή είναι αυτή. Αμέσως, αμέσως του είπε του παιδιού πως θα λέει τα ψάματα. Μπαμπά λέει δεν είπαμε να λέμε ψάματα. Ναι λέει παιδί μου, λέει, έχεις δίκιο. Mm. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα παιδιά γιατί μας παρατηρούν με μεγάλο φακό, όπως παρατηρεί το μικροσκόπιο ο γιατρός για να βρει τα μικρόβια. Μας βάζουν κάτω από μικροσκόπιο τα παιδιά. Αυτό θέλει προσοχή, μεγάλη προσοχή, στην συμπεριφορά μας. Να διορθωθούμε. Μας διορθώσουν τα παιδιά. Να γίνουν τα παιδιά μας. Η αγάπη πάντα βρίσκεται ψηλά και δεν ξεπέφτει ποτέ, γιατί είναι πιο ισχυρή και από το θάνατο. Πώς το όμο αυτό. Έχει τη δύναμη να ξεπερνάει το θάνατο η αγάπη. Να ξεπερνάει και το φόβο του θανάτου. Οι περισσότεροι φοβούνται επειδή δεν έχουν αγάπη στο Θεό. Και πίστη βέβαια. Όταν έχει πίστη στο Θεό φοβάσαι λιγότερο το θάνατο. Αυτό το βλέπει κανείς στην πράξη. Είναι αλήθεια το έχουν νιώσει πολλοί άνθρωποι. Ότι αυτή η πίστη στο Χριστό σε προφυλάει από πολλές παγίδες στη ζωή και το κυριότερο δεν σε αφήνει να φοβάσαι. Δεν σε αφήνει να φοβάσαι το μεγάλο φόβο που είναι ο φόβος του θανάτου. Δεν εξαλείφεται ο φόβος του θανάτου, πάντα υπάρχει στον άνθρωπο. Αλλά όχι σε αυτόν τον βαθμό που υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους που τρέμουν. Δεν κοιμούνται το βράδυ, σκέφτονται όλοι θα πεθάνουν, ότι έχουν αρρώστιε, ότι αυτά. Από αυτά σε απαλάσει η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό. Λε, έχω αυτό πήγα στον γιατρό, τώρα ο Θεό. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Γιατί να κάθομαι και να, να πεθαίνω κάθε μέρα από το φόβο μου, α πεθάνω τουλάχιστον μια φορά. Δεν πεθαίνω κάτω φορέ. Έτσι λοιπόν η αγάπη βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό βρίσκεται κοντά στον νικητή του θανάτου, τον Χριστό που αναστήθηκε. Ο Χριστός μας αναστήθηκε για να αναστηθούμε και εμείς. Είναι ο πρώτος αναστάς για να μας δείξει ότι υπάρχει ανάσταση και η δική μας. Αυτό αν το καταλάβει κανείς αυτό το πράγμα, απελευθερώνεται από πολλά πράγματα. Δεν είναι τα υλικά μέσα που μπορούν να απελευθερώσουν έναν άνθρωπο. Δεν είναι τα πολλά λεφτά που μπορεί να απελευθερώσουν έναν άνθρωπο. Είναι η πίστη στο Χριστό που μπορεί να απελευθερώσει έναν άνθρωπο. Και όποιος το γεύτηκε αυτό, καταλαβαίνει τι λέμε. Όποιος δεν το πιστεύει, ας κοιτάξει να το δει. Εμπράκτο στη ζωή του. Ότι αυτή η πίστη στο Χριστό, στο Θεό, στην Αγία Τριάδα, διώχνει τους φόβους και διώχνει τον παραλογισμό που υπάρχει στον περισσότερο κόσμο που παραλογίζονται. Να λοιπόν ένας τρόπος για ενα ένας άνθρωπος να ικανοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο από αυτά που συμβαίνουν τα οδυνηρά τη ζωής και της υπάρξης. Όποιος αγάπησε, αυτή η αγάπη θα τον συναντήσει και στην αιωνιότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι που αγαπιόνται δεν χάνονται μετά το θάνατο, γιατί ο θάνατος δεν είναι δυνατός για να χωρίσει ανθρώπους που αγαπιόνται. Και δεν εννοώ μόνο αντρόγυνα, και φίλους και συγγενείς. Όλοι αυτοί που έχουν αγάπη μέσα στην καρδιά τους και αγαπάνε έναν τον άλλον θα βρεθούν εκεί. Διότι, όπως είπαμε, η αγάπη, την αγάπη δεν μπορεί να τη σβήσει ο θάνατος. Μετά από το θάνατο η αγάπη συνεχίζει την πορεία της προς την αιωνιότητα. Όλα τα πράγματα μπορεί να χαθούν. Στην άλλη ζωή δεν υπάρχει ελπίδα, αφού μπήκαμε στην άλλη ζωή. Το μόνο που μένει στην άλλη ζωή είναι η αγάπη. Όλες οι άλλες αρετές των ανθρώπων χάνονται. Η πολυμάθεια και όλα αυτά χάνονται με το θάνατο. Ξεχνιόνται που λέει ο λόγος. Οι ξένες γλώσσες και το ένα και το άλλο. Ίσως δεν ξέρω, δεν λέω. Εκείνο που δεν χάνεται όμως, γιατί περνάει στην άλλη ζωή, με το σπαθί τη είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν χάνεται. Η αγάπη μένει. Γι' αυτό και ο θάνατο είναι αδύνατο να χωρίσει όσου ανθρώπου αγαπούν. Η αγάπη θα του διατηρήσει αγαπημένου μέσα στην απέραντη αιωνιότητα. Ακόμη και όταν κατά τη θεϊκή κρίση δεν θα ισχύουν οι γλώσσε τη γη, η γλώσσα τη αγάπη θα υπάρχει. Θα ξαναδούμε δηλαδή τον πατέρα μα, τη μάνα μα, τα αδέρφια μα, του φίλου μα. Του γνωστού που αγαπήσαμε του φίλου. Θα τους δούμε στην άλλη ζωή. Γιατί θα μας ενώνει αυτός ο συνδετικός δεσμός της αγάπης. Δεν είναι υπέροχο αυτό το πράγμα. Να το σκέφτεται κανείς. Ότι θα ξαναδεί τα αγαπητά του πρόσωπα που έχασε μέσα από αυτή τη ζωή. Δεν όταν είναι κανείς μικρός, δεν έχει χάσει ούτε τον πατέρα, ούτε τη μάνα και δεν το καταλαβαίνει. Αλλά όταν ρημάς περάσει τα 40 και λοιπά και φύγουν οι γονείς από τη ζωή. Τι λέει τότε. Αχ μανούλα να σε βλέπα. Αχ, πατερίλη να σε βλέπα. Αχ, αδερφούλα. Ε, θα τους δούμε μετά το θάνατό όταν πάμε και εμείς από την άλλη μεριά της ζωής εκεί που μας έχει πει ο Χριστός ότι θα πάνε όσοι τον αγαπούν. Η αγάπη θα τους διατηρήσει αγαπημένους λοιπόν στην απέραντη αιωνιότητα. Ακόμα και όταν κατά τη θεϊκή κρίση δεν θα ισχύουν οι γλώσσες της γης, η γλώσσα της αγάπης θα παραμένει, θα υπάρχει. Ακόμα και όταν η γνώση αντικατασταθεί ή καταργηθεί, η αγάπη θα στάκεται ισχυρή και ακλόνητη. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια από και καλυμμένη, αλλά όπω μέσα από ένα θολό τοπίο, από έναν καθρέφτη έτσι που είναι λίγο σκουριασμένο. Βλέπετε, δεν μπορεί να δει το πρόσωπό σου καλά. Σε έναν καθρέφτη που έχει μείνει στην αποθήκη 10 χρόνια και δεν έχει ξεσκονιστεί και δεν έχει, δεν έχει πάθει αλλοιώσει ο καθρέφτη, κοιτά και δεν βλέπει καλά. Έτσι βλέπουμε τώρα τα πάντα. Τα μεγάλα πράγματα τα βλέπουμε έτσι στην αιωνιότητα, όμως αυτά θα ξελαβεκαριστούν τελείω. Θα τα βλέπουμε όπως είναι τα πράγματα. Ακόμη και όσοι ξέρουμε, είναι ενηγματικά εκ μέρους του λόγου αυτού και της τέλειας γνώσης και δεν μπορούμε, όσα ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε καλά, οτιδήποτε μας μπλοκάρει εδώ και δεν μπορούμε να... Εκεί θα λυθεί ο κόμβος δηλαδή εκεί τα ενίγματα θα λυθούν. Εδώ λέμε γιατί πεθαίνουν νέοι άνθρωποι, βλέπουμε και μικρά παιδιά και πεθαίνουν. Δεν το ξέρουμε γιατί. Ο Θεός το ξέρει. Τότε θα το μάθουμε. Κάποτε είπε ένας γέροντας, λέει, μην για το παιδί σου, γιατί το παιδί σου αν ζούσε θα σκότωνε και εσένα και την κοπέλα που θα συνδεόταν μαζί της. Τώρα το πήρε ο Θεός και δεν έγινε αυτό το κακό, λέει, και θα το κτονούσε κιόλα. Αυτή η προεργατική γέροντας που λέμε τώρα, έτσι, οι μεγάλοι Άγιοι τα ξέρουν αυτά και τα λένε. Και έτσι συμφέρει ένα άνθρωπο να φύγει από τη ζωή, να σωθούν άλλοι. Και αυτό δεν χάνει τίποτα γιατί στα χέρια του Θεού είμαστε όλοι. Φαντάζεστε. Είμαστε στη συλλογή του Θεού. Ο Θεό κάνει σαν συλλογή, συλλέγει ψυχέ. Πώ κάποιο συλλέγει γραμματόσημα ή οτιδήποτε και είναι περιουσία του, να μου πω για κάτι άλλο, ε, αυτό, αμπαζάκια και τέτοια αγαλματάκια και αγαλματάκια κλπ. Και είναι στην περιουσία του, είναι στα τους. Ε, η περιουσία του Θεού είμαστε εμείς, οι άνθρωποι. Δεν ανήκουμε 100% στον εαυτό μας, γιατί δεν ήρθαμε. Δεν φέραμε τον εαυτό μας εδώ. Όποιος λέει εγώ, εγώ, αυτό και αυτό, πού, από πού εσύ. Έφερε τον εαυτό σου εδώ. Κάποιοι άλλοι σε φέραν. Σε φέραν οι γονείς σου, αλλά για να σε φέρουν οι γονείς σου κάποιος άλλος ήθελες να έρθει. Ήθελες, ήθελε ο Θεός να έρθει εδώ και ήρθε. Αλλιώ. Και μέσα από εκατομμύρια σπαρματοζωάρια που τρέξανε για να γίνουν άνθρωποι, εσύ πρόλαβε και μπήκε μέσα στη μάνα σου και έγινε άνθρωπο. Εσύ γονιμοποίησε το ωράριο, το τη μητέρα σου και βγήκε πρώτο αθλητή σε αυτόν τον αγώνα ταχύτητο που κάνουν τα σπαρματοζωάρια για να γίνει η γονιμοποίηση και να βγει ένα άνθρωπο. Άρα όλοι οι άνθρωποι είμαστε πρωταθλητές από αυτή την άποψη. Ας γίνουν και πρωταθλητές στην αγάπη και στην αιώνια ζωή. Όπως γίναμε στη μήτρα της μητέρα μας πρωταθλητές, ας γίνουμε και στα άλλα πρωταθλητές. Ας το προσπαθήσουμε. Κάποιο έγραψε τον τάφα του λέει δεν θέλω να γράψετε πολλά λόγια, ένα λόγο να γράψετε. Τι θέλετε να Ήταν και σπουδαίος άνθρωπος, κυβερνήτης. Λέει γράφτε μόνο τη λέξη Προσπάθησα. Προσπαθούμε. Αν προσπαθούμε, είναι εντάξει τα πράγματα. Ο ίδιος ο Κύριος μας έμαθε πως οι κυριότερες εντολές θα είναι δύο. Αυτές οι μεγάλες ξεκορυφές, το ξαναλέω. Η αγάπη του Θεού πρωτίστως και μετά η αγάπη προς τον πλησίον, όποιος και να είναι αυτός ξένος, άρρωστος, αλλοεθνής Παιδί, γέρο, σε 100 χρονών είναι ο πλησίον σου. Μαύρο, άσπρο, κίτρινο, ξέρω τι μπορεί να είναι, δίπλα σου, στην πολυκατοικία σου, στον δρόμο. Αν πέσει, θα τον σηκώσει αυτόν τον άνθρωπο. Όποιο και να είναι, δεν θα κάνει διάκριση, γιατί έχει την αγάπη, η οποία αγαπάει όλου του ανθρώπου. Ε, Σα τα είπα τώρα. Λοιπόν, καρδιά και ψυχή και διάνοια έχει ο άνθρωπο. Και με αυτά, με όλα αυτά μπορεί να τα ενώσει και να αγαπήσει το Θεό με όλη του την ψυχή. Τότε βρίσκεται κοντά στο Θεό. Σε αυτές τις δύο εντολές είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος μας το είπε. Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται ο νόμος και οι προφήτες. Ο νόμος είναι του Μωυσή και οι προφήτες όλοι οι άλλοι οι οποίοι μιλήσαν για τον Κύριο Ιησού Χριστού. Χριστό. Αυτό να πιστεύουμε σε αυτό να ελπίζουμε, αυτό να έχουμε στο νου μας και καθημερινά να τον δοξάζουμε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.